στο αίτημα της ΔΑΜΗ για επανακοστολόγηση επιμένει στο από προηγούμενο έγγραφό του, αρνούμενος δηλαδή να κοστολογήσει τη διαγνωστική αρθροσκόπηση ως ιατρική πράξη και συνεχίζοντας να την αντιστοιχίζει με κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο. Στις 18 Τρίτου του 2016, ο νέος πλέον αντιπρόεδρος του ΕΟΠΗ στέλνει έγγραφο προς το ΚΕΣΥ, με το οποίο, αφού αναφέρεται σε διάφορα στοιχεία που έχουν ήδη προκύψει, ζητά τον επαναπροσδιορισμό της τιμής αποζημίωσης της διαγνωστικής αρθροσκόπησης στο ιατρείο. Στις 2 Αυγούστου του 2016, το ΚΕΣΥ διαβιβάζει στη ΔΑΜΗ απόφαση της Ολομέλειας σχετικά με την κοστολόγηση της διαγνωστικής αρθροσκόπησης και συγκεκριμένα η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ υπό τον νέο πρόεδρο πλέον, κύριο Μάρκου, αποφασίζει ότι η διαγνωστική αρθροσκόπηση στο ιατρείο είναι αμιγώς διαγνωστική και όχι χειρουργική και πολύ περισσότερο θεραπευτική πράξη, κατά συνέπεια δεν αποτελεί νοσηλεία και επομένως δεν δύναται να κοστολογηθεί με βάση τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλεια και ορίζεται πλέον πως θα κοστολογηθεί απλά ως ιατρική πράξη και θα οριστούν οι προϋποθέσεις διενέργειάς της. Βάσει αυτών, στη συνέχεια εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Εργασίας και Αναπληρωτή Υπουργείου Υγείας. Με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση πλέον επήλθε σημαντική μείωση του ποσού αποζημίωσης, καθώς ορίζεται η μεν ιατρική αμοιβή σε 150 ευρώ και επιπλέον για τα αναλώσιμα άλλα 150 ευρώ. Ποσό πολύ χαμηλότερο από αυτό που είχε αρχικά κοστολογηθεί η συγκεκριμένη πράξη. Επιτρέψτε μου μια σύντομη αναφορά στο ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε κατά τη γνώμη μας ο τότε Υπουργός Υγείας, κύριος Μάκης Βορύδης. Οι κύριες θέσεις τις οποίες διετύπωσε κατά την κατάθεσή του μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Βασική θέση του κυρίου Βορύδη είναι ότι για την υπογραφή της απόφασης υιοθέτησε την ομόφωνη απόφαση γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ. Δήλωσε ότι η υιοθέτηση των γνωμοδοτήσεων του ΚΕΣΥ ήταν η πάγια τακτική του κατά τη διάρκεια της υπουργίας του, υπερασπίστηκε και κατ' ουσίαν τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ στη βάση του ότι δεν εξομοίωνε με και τη διαγνωστική αρθροσκόπηση, αλλά την αντιστοιχούσε σε αυτό λόγω της διαγνωστικής ισοδυναμίας των δύο μεθόδων, διαγνωστικής και χειρουργικής αρθροσκόπησης. Δεν δέχτηκε ότι αγνόησε τις αντιρρήσεις που εξέφρασαν οι διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας στη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ, αλλά εντόπισε σε αυτές σφάλματα και ασάφειες τα οποία σε συνδυασμό με την επιχειρηματολογία του ΚΕΣΥ τον οδήγησαν στην απόρριψή τους. Με βάση τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ θεώρησε πως η διενέργεια της εξέτασης με αποζημίωση 1.500 ευρώ δεν ήταν επιζήμια για το δημόσιο σύστημα υγείας και επίσης τόνισε πως αν είχε στη διάθεσή του κατά το χρόνο της απόφασης διαφορετικά στοιχεία και κυρίως διαφορετική εισήγηση του ΚΕΣΥ για χαμηλότερη τιμή αποζημίωση, θα εξέδιδε διαφορετική απόφαση ή τουλάχιστον θα διερευνούσε παραπέρα το ζήτημα. Οι σοβαρές ενστάσεις που αφορούν στην έλλειψη ή την πλημελή άσκηση, κατά τη γνώμη μας, ελέγχου εκ μέρους του επί της απόφασης του ΚΕΣΥ, του κυρίου Βορύδη επί της απόφασης του ΚΕΣΥ, είναι ότι παρότι ήταν πράγματι ομόφωνη η απόφαση και παρότι η σύνθεση και ο χαρακτήρας του ΚΕΣΥ όντως προσδίδουν αυξημένη βαρύτητα στις αποφάσεις του, τις οποίες οφείλει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη κάθε υπουργός,
δεν πρέπει να λησμονείτε ότι εν τέλει αυτές είναι μόνο γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Δεν γίνονται αυτόματα δεκτές, αλλά εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Άλλωστε, όπως ορίζει το άρθρο 1 του νόμου με το οποίο συστάθηκε το ΚΕΣΥ, συνιστά συμβουλευτικό όργανο. Επιπλέον, όπως κάθε όργανο της διοίκησης, το ΚΕΣΥ δεν είναι ανεξέλεγκτο. Αντιθέτως, υπενθυμίζεται ότι στις 29 Δωδεκάτου του 2014, ημέρα Παρασκευή, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του προωθούν μαζί με τις επιφυλάξεις τους την απόφαση του ΚΕΣΥ και στις 22 Δωδεκάτου του 2014, δηλαδή επί της ουσίας μόλις μία εργάσιμη μέρα μετά, εκδίδεται η υπουργική απόφαση. Και εδώ προκύπτει κατά τη γνώμη μας το πολύ σημαντικό ερώτημα για τον κύριο Βορύδη, που κατ' ουσίαν αχρηστεύει τον ισχυρισμό του περί θεσμικής συμμόρφωσής του στις αποφάσεις των εξειδικευμένων οργάνων. Για ποιο λόγο δεν υιοθέτησε την ίδια συμπεριφορά κατόπιν των αρνητικών εισηγήσεων των δύο διευθύνσεων του Υπουργείου του, που σαφώς αντιτάχθηκαν στην κοστολόγηση της διαγνωστικής αρθροσκόπησης ως κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο 2 ημερών, δηλαδή στα 1.500 ευρώ, και για ποιο λόγο δεν συμπεριφέρθηκε ως θεσμικά σε εισαγωγικά υπάκουος σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση. Επιτρέψτε μου μια αναφορά στο πού εντοπίζονται κατά τη γνώμη μας τα σφάλματα στην απόφαση του ΚΕΣΥ. Όπως έχει προαναφερθεί και προηγουμένως, η απουσία οποιαδήποτε διάκρισης μεταξύ διαγνωστικής και επεμβατικής χειρουργικής παύλα θεραπευτικής αρθροσκόπησης και η εστίαση αποκλειστικά στην διαγνωστική ισοδυναμία, την εξέλιξη των μέσων και το γεγονός ότι η πρώτη μπορεί να γίνει σε εξωτερικά ιατρία νοσοκομείων και ιδιωτικά ιατρία είναι ένα πρώτο θέμα προς διερεύνηση. Και δεύτερον, η εξομοίωση μιας ιατρικής πράξης με νοσηλεία. Και τρίτον, η αναφορά σε κεν διαγνωστικών αρθροσκοπήσεων, μια και όπως γνωρίζουμε δεν υφίσταται κεν κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο σε διαγνωστικές αρθροσκοπήσεις. Όσον αφορά το επιχείρημα περί της ίδιας διαγνωστικής αξίας, θα πρέπει να αναφέρω ότι το επιχείρημα του κυρίου Βορύδη ότι χωρίς την παραδοχή της εξομοίωσης ή ισοτιμίας των δύο μεθόδων δεν θα μπορούσε να υπάρξει ίδια αποζημίωση είναι λογικά έγκυρο. Το βασικό πρόβλημα επί της ουσίας του επιχειρήματος είναι ότι τέτοια ισοτιμία δεν υφίσταται. Με άλλα λόγια, ακριβώς επειδή είναι σαθρό και κατάφορα λανθασμένο το επιχείρημα περί ισοτιμίας, ήταν λανθασμένη και η κοστολόγηση. Πέραν του θεμελιώδους ζητήματος ότι η διαγνωστική αρθροσκόπηση είναι ιατρική πράξη που διενεργείται σε ιατρείο, έτσι άλλωστε διαφημίζεται και από τον κύριο Σαλμά, ενώ για την αρθροσκόπηση, την κλασική, προβλέπεται νοσηλεία, γι' αυτό και εντάσσεται σε κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο, η πρώτη είναι αποκλειστικά διαγνωστική και όχι θεραπευτική πράξη, όπως είναι εν δυνάμει η δεύτερη. Η βασική ιατρική αυτή διαφοροποίηση των δύο μεθόδων δεν αποτυπώνεται πουθενά στην απόφαση του κυρίου Βορύδη, ούτε φυσικά στην απόφαση του ΚΕΣΥ. Αντίθετα, γίνεται μια εξαιρετικά ασαφής αναφορά σε ήδη υπάρχουσα διαγνωστική μέθοδο της διαγνωστικής αρθροσκόπησης. Και σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται η αυτονόητη και στοιχειώδης για ένα επιστημονικού υψηλού κύρους όργανο, όπως είναι το ΚΕΣΥ, διάκριση των δύο μεθόδων. Η διαφορά δεν αφορά μόνο, όπως αναφέρεται στην απόφαση, στο ότι η καινούργια μέθοδος γίνεται στο ιατρείο
και η παλιά στο χειρουργείο λόγω της εξέλιξης των ιατρικών εργαλείων. Η παλαιότερη μέθοδος γίνεται στο χειρουργείο ακριβώς γιατί μετά τη διάγνωση υπάρχει η δυνατότητα και χειρουργικής αποκατάστασης της βλάβης, κάτι που εξ ορισμού δεν μπορεί να γίνει στη διαγνωστική αρθροσκόπηση. Ανεξάρτητα λοιπόν το αν είναι διαγνωστικά ισότιμες, η αρθροσκόπηση διαβελώνης στερείται παντελώς θεραπευτικής δυνατότητας. Όσον αφορά στην αντίρρηση των διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και στην κοστολόγηση, ο πυρήνας των ενστάσεων αυτών συνοψίζεται στο ύψος της τιμής καθώς και στην εσφαλμένη αντιστοίχηση μιας ιατρικής πράξης με κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο, το οποίο ο κύριος Βορύδης υποβάθμισε. Το επιχείρημα του κύριου Βορύδη, ότι δηλαδή δεν διατυπώνεται με σαφήνεια η ανάγκη ορισμού χαμηλότερης τιμής, βασίζεται σε μια εξαιρετικά επιφανειακή, κατά τη γνώμη μας, ερμηνεία των διατυπωθέντων ενστάσεων, των ενστάσεων που διατυπώθηκαν. Επίσης, όσον αφορά την επιχειρηματολογία του κυρίου Βορύδη επί του θέματος, εγείρονται μια σειρά από σημαντικές ενστάσεις. Πρώτον, και πλέον καθοριστικό, ο κύριος Βορύδης φαίνεται να αγνοεί ή να αποσιωπά το τι περιλαμβάνει η έννοια του κλειστού ενοποιημένου νοσηλείου. Οχυρώνεται πίσω από το επιχείρημα ότι η απόφασή του δεν κατατάσσει τη διαγνωστική αρθροσκόπηση στα ΚΕΝ, προσπερνώντας το γεγονός ότι το επίδικο δεν βρίσκεται εκεί, αλλά στην κοστολόγηση της ιατρικής πράξης όσο το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο της αρθροσκόπησης. Επομένως, η έννοια του ΚΕΝ δεν νοείται για ιατρικές πράξεις εκτός νοσοκομείου. Αυτό το πολύ απλό αλλά στοιχειώδη σημείο δεν απαντήθηκε ποτέ επί της ουσίας από τον κύριο Βορύδη. Είναι εξαιρετική σημασία ζήτημα κατά τη γνώμη μας και η παράκαμψή του έκανε δυνατή την αρχική κοστολόγηση της διαγνωστικής αρθροσκόπησης με 1.500 ευρώ. Όσον αφορά τις ευθύνες του κυρίου Μάριου Σαλμά και ο τρόπος με τον οποίο, κατά τη γνώμη μας, εποφελήθηκε από την νομοθετική ρύθμιση Βορύδη. Το γεγονός ότι ο κύριος Σαλμάς είχε προσωπικό συμφέρον για την κοστολόγηση της διαγνωστικής αρθροσκόπησης και την αποζημίωσή της από τον ΕΟΠΗ προκύπτει αβίαστα από μια έστω πρόχειρη επισκόπηση του ζητήματος. Ο κύριος Σαλμάς, εντός διαστήματος μόλις 15 περίπου μηνών, εκδίδει 550 παραπεμπτικά σε ασθενείς του ιατρείου του για διενέργεια διαγνωστικής αρθροσκόπησης. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε μόνο από τη στεγαζόμενη με το ιατρείο του εταιρεία, η οποία είχε ρητό και μοναδικό σκοπό την εφαρμογή της μεθόδου αυτής μέσω του μηχανήματος Vision Scope, καθώς και από το πολυιατρείο Ιατρόκοσμος, το οποίο επίσης φέρεται ότι αποτελούσε το μέσο για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών από τον κύριο Σαλμά και την αποζημίωσή τους από τον ΕΟΠΗ. Η διαγνωστική αρθροσκόπηση δεν εφαρμόστηκε από κανένα άλλο ιδιωτικό ιατρείο, κλινική ή νοσοκομείο, επιπλέον από τη διαφήμιση της μεθόδου που εξετάζεται αναλυτικά στο πόρισμα, ο κύριος Σαλμάς προβάλλεται ως ο μόνος ιατρός που γνώριζε αυτή την καινοτόμο μέθοδο και επομένως την εφήρμοζε. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κύριος Σαλμάς ως ιδιώτης γιατρός δεν διέθετε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, οπότε τυπικά ο ίδιος δεν εισέπραξε τα ποσά της αποζημίωσης της εξέτασης από τον ΕΟΠΗ, όπως αναφέρεται άλλωστε κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή από τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΗ, κύριο Γεωργακόπουλο,
Το ιατρείο του κυρίου Σαλμά δεν είχε δικαίωμα σύναψη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Αυτός φαίνεται να είναι ο λόγος που προχώρησε μέσω συγγενικών προσώπων του, συμπεριλαμβανομένης και της συζύγου του, στη σύσταση εταιρείας, η οποία συστέγαζόταν με το ιατρείο του. Η αντιστοίχηση, παύλα, τιμολόγηση της διαγνωστικής αρθροσκόπησης. Θα πρέπει να πούμε ότι η θέση του κυρίου Σαλμά ως προς το κομβικό ζήτημα της αντιστοίχησης της διαγνωστικής αρθροσκόπησης με το κλειστό ενοποιημένο νοσήλαιο αρθροσκοπήσεων συνίσταται ουσιαστικά σε πλήρη υπεράσπιση της γνωμοδότησης του ΚΕΣΥ και της υπουργικής απόφασης η οποία εκδόθηκε στη συνέχεια. Επίσης, σημαντικά κατά τη γνώμη μας για την υπόθεση των αρθροσκοπήσεων είναι η θέση ότι μια διαγνωστική εξέταση στο ιατρείο διαρκείας 10 λεπτών, όπως ο ίδιος άλλωστε τη διαφήμιζε, μπορεί καθιονδήποτε τρόπο να θεωρείται ίδια και να αποζημιώνεται το ίδιο με την αρθροσκόπηση στο νοσοκομείο. Μια ενδυνάμει επεμβατική πράξη, η οποία περιλαμβάνει και νοσηλεία μέσης διάρκειας 2 ημερών. Αυτό το τονίζουμε διότι θεωρούμε ότι έχει ιδιαίτερα κομβικό ρόλο. Έχετε ακόμα πολύ. Τελειώνει ο έξτρα χρόνος. Είναι 45 λεπτά είναι, κύριε Πρόεδρε. Πάμε 3.40. Εντάξει. Όσον αφορά στο διατάφτα, για τον κύριο Σκανδαλάκη νομίζω σε 10 λεπτά θα έχω ολοκληρώσει. Ωραία, ωραία. Όσον αφορά τον πρώην πρόεδρο του ΚΕΣΥ, τον κύριο Σκανδαλάκη, νομίζουμε ότι έχει, ότι όπως έχει αναφερθεί και συνάγεται αβίαστα κατά τη γνώμη μας, ο ρόλος του ΚΕΣΥ και ειδικά του κυρίου Προέδρου είναι σημαντικός, κομβικός, για την εκκίνηση της διαδικασίας κοστολόγησης της διαγνωστικής αρθροσκόπησης, καθώς και για το περιεχόμενο και τις προβλέψεις της απόφασης που αποδέχτηκε ο κύριος Βορύδης. Επομένως, κατά τη γνώμη μας, η συμμετοχή του και η ευθύνη του είναι αυτονόητη. Όσον αφορά το ρόλο του Ιατρικού Συλλόγου, κατά τη γνώμη μας, ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση σχετίζεται κυρίως με τη δικαιοδοσία του, μεταξύ των άλλων, να αδειοδοτεί τη λειτουργία και συστέγαση των ιατρείων και να εγκρίνει το καταστατικό. Συμπερασματικά, για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η διερεύνηση του ζητήματος των διαγνωστικών αρθροσκοπήσεων, όπως αποτυπώνεται στο πόρισμα, καταδεικνύει την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων νομιμότητας τόσο κατά τη λήψη της απόφασης, όσο και κατά τα επόμενα στάδια. Θεωρούμε ότι δημιουργούνται σοβαρές υπόνοιες μεθόδευσης και συμπαιγνίας και σε κάθε περίπτωση το δημόσιο βρίσκεται ζημιωμένο. Ένα συμπέρασμα που επίσης αβίαστα προκύπτει είναι ότι ενώ οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας διατυπώνουν εγγράφως μια σειρά ενστάσεων, αυτές αγνοούνται επιδεικτικά. Και όσον αφορά στον κύριο Σαλμά, θα πρέπει να επισημάνουμε, αν και δεν ασκούσε δημόσια εξουσία κατά την επίμαχο περίοδο, ελέγχεται για μια προφανώς αντιδεοντολογική συμπεριφορά με σκοπό την προώθηση της διαγνωστικής μεθόδου. Όσον αφορά τον κύριο Βορύδη, ελέγχεται πρωτίστως για τον πλημελή έως ανύπαρκτο έλεγχο της απόφασης του ΚΕΣΥ, την παράκαμψη και αγνόηση κυρίως των αντιρρήσεων που εξέφρασαν οι διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας. Όσον αφορά τον τότε πρόεδρο του ΚΕΣΥ, κύριο Σκανδαλάκη, δημιουργεί η όλη εξέταση της υπόθεσης ισχυρή εντύπωση ενός κρίσιμου ρόλου, όχι μόνο στη διαμόρφωση ενός αθρού και σκόπιμα, κατά τη γνώμη μας, σαφούς σκεπτικού για την κοστολόγηση της μεθόδου αυτής. Θεωρούμε ότι σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης διαγνωστικής αρθροσκόπησης από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής,
παρέχει ισχυρότατες ενδείξεις ότι αποτελεί ένα τυπικό δείγμα διασπάθησης δημοσίου χρήματος και επιβάρυνση του δημοσίου συμφέροντος, ακόμα και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας. Επίσης, θεωρούμε ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ο τρόπος κοστολόγησης της διαγνωστικής αρθροσκόπησης, που είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, και ως προς την εμπλοκή του κυρίου Βορύδη αλλά και του κυρίου Σαλμά. Ζητούμε επίσης μέσω του πορίσματος ότι θα πρέπει τα ποσά τα οποία εκταμιεύθηκαν από την εφαρμογή αυτής της μη νόμιμης απόφασης να επιστραφούν στο ακέραιο, ακόμα και δια της δικαστικής οδού, και βεβαίως να αναζητηθεί από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές η κίνηση κεφαλαίων όλων των μετόχων των εταιριών οι οποίες ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Εν κατακλείδη και προεχόντως σημειώνεται η τεράστια ηθική απαξία της συμπεριφοράς του τέους Υπουργού κ. Μάριου Σαλμά, και σημειώνεται ότι με παρόμοιες πράξεις και παραλήψεις που σκοπών είχαν την πρόθεση αθέμητου ή πάντως μη δικαιολογημένου οικονομικού ωφέλους, υποβαθμίζεται έως καταρακώσεως το κύρος που οφείλει να διαθέτει ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Μιχαηλίδη. Εντάξει, είμαστε ελαφρώς έξω από τον χρόνο. Ελαφρώς όμως, 4 λεπτά. Λοιπόν, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κεφαλογιάννης. Εισηγείτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εισαγωγικά, να κάνω μια παρατήρηση επί του διαδικαστικού.